γιατί η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια σειρά από πάρα πολύ σοβαρές και σημαντικές κρίσεις για τις οποίες δεν έχει τα εφόδια να αντιμετωπίσει. Είδαμε στην πανδημία ότι η Ευρώπη δεν έχει κοινή πολιτική υγείας, είδαμε στον πόλεμο ότι η Ευρώπη δεν έχει κοινή πολιτική άμυνας και βλέπουμε ότι σε αυτές τις μεγάλες κρίσεις, στην κρίση της ειρήνης, στην κρίση της δημοκρατίας, στην κρίση την ψηφιστική, την κρίση της ακρίβειας, τη στεγαστική, την κρίση της δημόσιας υγείας που δεν είναι μόνο η πανδημία και πάνω απ' όλα στην κλιματική, χρειαζόμαστε περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Οικονομικά δεδομένα, είχαμε πολύ πρόσφατα την έκδοση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος της εκτίμησης κλιματικών κινδύνων και δυστυχώς αυτή η κίνδυνη που ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε στην Ευρώπη, ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι ακόμα και στην απίθανη περίπτωση που ο πλανήτης καταφέρνει να συγκρατήσει τον παγκόσμιο μέσο όρο στο σύν 1,5 βαθμό, η Ευρώπη θα βρεθεί στο σύν 3 βαθμό. Σήμερα βρισκόμαστε στο σύν 1,5. Φανταστείτε λοιπόν, και επειδή δεν είναι και γραμμικό, φανταστείτε αυτά που γίνονται σήμερα όχι διπλάσια αλλά πολλαπλάσια. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το σύνολο των υποδομών μας δεν είναι προετοιμασμένο για αυτήν την.